Η κακοκαιρία που έπληξε και πάλι τη χώρα και την κεντρική Μακεδονία είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν καλλιέργειες. Ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, η χαλαζόπτωση που σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης διέλυσε τα άνθη αν και κράτησε μόλις τρία λεπτά. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το κολχικό που το χαλάζει σε μέγεθος καριδιού, μπαράλιασε κυριολεκτικά τις καλλιέργειες οπόρο πευτικών, καταστρέφοντας ολόκληρη τη σοδιά στις πρώιμες ποικιλίε ντομάτας αλλά και πιπεριές και μελιτζάνες, όπου το επόμενο διάστημα επίκειται η συγκομιδή τους. Καλλιέργειες Ιταριού και Αμπέλια υπέστησαν ολική καταστροφή σε Κρυθιά, Άσυρο, Δορκάδα, Πολυδένδρη, στις Πέντε Βρύσες και στην Όσα, όπως επίσης στη Γαλήνη και κυπευτικά στον Κολχικό. Οι αναφορές για ζημιές είναι πάρα πολλές και αναμένεται να συγκεντρωθούν ώστε να γίνει η αποτίμησή τους από τον Ελγά. Ζημιές από την κακοκαιρία εξπρές υπέστησαν και καλλιέργειες στην περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνος. Από το σύντομο αλλά σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας καταστράφηκαν ολοσχερός σχεδόν 3.000 στρέμματα καλλιεργειών ενώ προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση από τις ζημιές στο δίκτυο. Χαλάζι σε μέγεθο αυγού έπεσε σε περιοχή μεταξύ της Δράμας και των Σερών με τους κατοίκους να συγκρίνουν τα κομμάτια με τεμάχια φαγητού. Το χαλάζι έπεσε για λίγα λεπτά στους πρόποδες του όρους Μενικίου ανάμεσα στη Δράμα και στι Σέρες και ήταν αρκετό για να προκαλέσει εντύπωση στους κατοίκους από το μέγεθός του.